Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σε πολιτικό επίπεδο στις Βρυξέλλες μετά το ναυάγιο στο χθεσινό Eurogroup, με το οικονομικό επιτελείο και την Υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου να προσπαθούν να καταγράψουν κάποια πρόοδο. Μαζί μας ο Εμίλιος Περδικάρης, πολιτικός συντάκτης του Cool News. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέντα. Αναμενόμενο ήταν αυτό το οποίο συνέβη εχθές, δηλαδή να μην καταλήξει σε μία απόφαση στο Eurogroup, να μην υπάρξει μία συμφωνία. Πράγμα το οποίο σημαίνει δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι το νέο ορόσημο πια για την κυβέρνηση είναι ο Απρίλιος, με πολύ αμφίβολο όμως το κλείσιμο της συμφωνίας μέχρι το άτυπο Eurogroup της 7ης Απριλίου. Και το δεύτερο είναι ότι, που το μάθαμε χθες, ότι ο Υπουργός Οικονομικών με τον αναπληρωτή Υπουργό και την Υπουργό Εργασίας παρέμειναν στις Βρυξέλλες, μια τύπης αναβίωση του Brussels Group από εκείνη την κολλασμένη διαπραγμάτευση του 2015, να προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές που υπάρχουν και τα ανοιχτά ζητήματα στις επόμενες ημέρες. Στόχος είναι, με βάση τα όσα διαμηνεί η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, να υπάρξει μια πολιτική διαπραγμάτευση, μια διαπραγμάτευση δηλαδή, όπως είπες και εσύ, σε πολιτικό επίπεδο, ή δυνατόν να κλείσουν κάποια ζητήματα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όταν αναμένεται ο Πρωθυπουργός να μεταβεί στη Ρώμη για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα 60 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν αρχίζουν και διατυπώνονται και άλλα σενάρια. Σενάρια όπως αυτά που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας, στην Καθημερινή συγκεκριμένα, για μια προσπάθεια εκ μέρους της Ελλάδας να πιέσει τους Ευρωπαίους εταίρους να συμπεριλάβουν στο κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής μια φράση, μια παράγραφο η οποία ουσιαστικά θα πιέζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα εργασιακά, θα εκφράζει δηλαδή την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Διαφορετικά, αυτό το οποίο μεταδίδεται είναι ότι η κυβέρνηση ενδεχομένως να μην υπογράψει ακόμη και αυτό το σχέδιο της Συνόδου Κορυφής. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν επιβεβαιώνεται από το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο επέλεξε χθες τη σιωπή, παρέπεμψε στις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών από τις Βρυξέλλες. Άρα, το κρίσιμο είναι τα δύο επόμενα 24 ώρα, μέχρι την Πέμπτη δηλαδή, όταν και θα παραμείνουν οι δύο υπουργοί και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών στις Βρυξέλλες και θα συζητήσουν με τους εκπροσώπους των θεσμών, προκειμένου να βρουν μια λύση στα ανοιχτά ζητήματα. Πρακτικά όμως, αυτό φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο διότι ο Απρίλιος, πέραν του ότι έχει το άτυπο Eurogroup της 7ης Απριλίου, στο οποίο πιθανότατα δεν θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις, έχει και άλλα ζητήματα που άπτονται της ελληνικής υπόθεσης. Είναι οι γαλλικές εκλογές το πρώτο, το δεύτερο είναι τα στοιχεία της Eurostat για την ελληνική οικονομία και τις επιδόσεις της μέσα στο 2016 και κυρίως η σύνοδος, η αερινή σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις σε αυτά τα πεδία, δεν θα μπορέσει πρακτικά να υπάρξει και μια συνολική συμφωνία όπως αυτή που επιδιώκει η κυβέρνηση για το ελληνικό ζήτημα. Πράγμα το οποίο επίσης σημαίνει ότι, με ότι βέβαια διαστάσεις μπορεί να πάρει αυτό, το επόμενο ορόσημο πρακτικά είναι το Eurogroup της 22ης Μαΐου. Άρα λοιπόν, για συμφωνία πάμε καλό Μάιο.